ξεχνάγα το παρελθόν. Χαίρετε και κύριοι φίλες και φίλοι του www.trikalakatsu.gr. Σήμερα έχω πολύ μεγάλη χαρά και τιμή. Το λέω σε όλες τις συνεντεύξεις, αλλά σήμερα είναι αλήθεια ότι είναι παραπάνω η χαρά μου, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή να γνωρίζεις έναν απόγονο ενός μεγάλου καλλιτέχνη, συνθέτη, στιχουργού, τρικαλινού, που έχει αναδείξει τόσους μεγάλους τραγουδιστές και τέτοια τραγούδια. Μιλάμε για τον Χρήστο τον Κολοκοτρώνη, που ανέδειξε και τον Στέλιο Καζαντζίδη, γιατί ο Στέλιος Καζαντζίδης είπε πάρα πολλά τραγούδια. Σήμερα θα μιλήσουμε και θα γνωρίσουμε τον εγγονό του αείμνηστου Χρήστο Κολοκοτρώνη από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας, τον Παναγιώτη Κολοκοτρώνη. Σήμερα θα κάνουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη και κουβέντα. Παναγιώτη, μιλάμε και στον Νικό τόσο καιρό που τα λέμε, που κανονίζουμε για την συνέντευξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη χαρά που σε γνωρίζω, που σήμερα θα κάνουμε ένα φέρμα να μιλήσουμε και για τον παππού σου, αλλά και για σένα, για τα βήματά σου ως μουσικός. Αχιλιά μου, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Να δώσω και θερμούς χαιρετισμούς στους τηλεθεατές, παυλαγκορατές, ανάλογα που το βλέπει ο καθένας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τιμή και είναι πολύ σημαντικό, γιατί είσαι νέος άνθρωπος, είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε και να τιμούμε τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στο λαϊκό τραγούδι, γιατί κατά ψέματα το λαϊκό τραγούδι είναι ο κύριος εκφραστής, ας πούμε, των συναισθημάτων, των προβληματισμών, των χαρών που έχει ο κόσμος, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Και τα τραγούδια αυτά τα λαϊκά είναι διαχρονικά, δεν σταματάνε. Παρόλο που οι εποχές αλλάζουν, συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να τραγουδιούνται και να είναι τόσο αγαπημένα. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να μας πεις, εντάξει, σίγουρα υπήρχαν κάποια ερεθίσματα από τον παππού, όπως είπαμε, αλλά γενικά έτσι πες μας, έτσι, ποια ήταν τα μουσικά ερεθίσματα, δηλαδή, εκτός του παππού. Καταρχάς, κατάγομαι από μουσική οικογένεια και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και από τον πατέρα μου και από τη μητέρα μου. Α, ωραία. Εντάξει, προφανώς ο πατέρας μου, ως γιος του Χρήστου Κολοκοτρώνη, όμως ήταν και ο ίδιος μουσικός. Έπαιζε τύμπανα στα μαγαζιά του παππού. Wow. Βέβαια. Και έτσι όπως μου έχει πει και ο ίδιος ο πατέρας μου, μάλιστα ήταν σαν πολύ μικρός, τον παίρνε μαζί και στην Κολούμπια στις ηχογραφήσεις και έκανε και το βοηθό του ηχολήπτη, ας πούμε. Αλήθεια. Το βάζανε εκεί και έκανε. Βεβαίως. Δηλαδή μου λέει, έχω γράψει μέσα. Εντάξει, όχι ο ίδιος εννοώ στην πρώτη θέση, αλλά σαν βοηθό έχει γράψει με τον Καζαντζίδη και με τους έχει ηχογραφήσει, ας πούμε. Οπότε έχω αυτή την πλευρά και έχω και την πλευρά της μητέρας μου, η οποία όλη της η οικογένεια τραγουδούσε, όχι επαγγελματικά φυσικά, όμως η ίδια ξεκίνησε να τραγουδάει επαγγελματικά στα μαγαζιά του παππού μου και εκεί γνωρίστηκε με τον πατέρα μου. Α, κοίτα να δεις, ωραίο. Εκεί έγινε η γνωριμία. Η γνωριμία, το δέσιμο. Ως βάσος, γιατί η Βασιλεία είναι η μητέρα μου, Βασιλεία Κολοκοτρώνη, ναι. Ως βάσο υπάρχει και σαν θεγόντα σε πολλούς δίσκους του παππού μου. Στους μεταγενέστερους βέβαια, έτσι μιλάμε, όχι τη δεκαετία του 60 προφανώς, μιλάμε για τους πιο μετά. Μάλιστα. Ποια τραγούδια έτσι έχει τραγουδήσει η μαμά που μπορεί να τα έχουμε ακούσει και να μην ξέρουμε ότι είναι επειδή μου και τραγουδάει η μητέρα σου. Έχει μόνο δεύτερες φωνές. Έκανε μόνο θεγόντα του παππού μου, στους δίσκους αυτούς. Κατάλαβα. Μάλιστα. Επομένως, έχεις ακούσει ιστορίες και πράγματα και έχεις και πήρες πολύ μουσική παιδεία, είναι αλήθεια, από τις οικογένειες. Ναι, κυρίως, κοίταξε, όχι τόσο μουσική παιδεία με την έννοια που θα λέγαμε στη βάση της μουσικής σαν μουσική, αλλά κυρίως στις ιστορίες που άκουσα, ας πούμε, στο κλίμα, γιατί στο σπίτι του παππού ερχόντουσαν όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές, δηλαδή... Έχω δει μπροστά μου και την Πόλη Πάνου και την Κέντι Γκρέι και το. Έχω και ο Μπακάλης και ενώ ερχόντουσαν όλοι περνούσαν από το σπίτι. Φοβερό. Και όσο εγώ ήμουν πιτσιρικάς, έτσι τους έβλεπα, γιατί μέναμε στο ίδιο. Τα σπίτια μας ήταν στο ίδιο οικόπεδο. Ναι. Οπότε έβλεπα να μένουν κάθε τόσο ένα καρό κόσμο. Φοβερό. Είναι αλήθεια.
για τους, να πούμε ότι για τους νέους έτσι της σημερινής γενιάς, αυτά που μπορεί να φαίνονται λίγο παράξενα, λίγο περίεργα, αλλά πραγματικά εγώ έχω πολύ αγάπη στους παλιούς τους λαϊκούς, ιδιαίτερα και τους τρικαρινούς που έβαλε εδώ η πόλη μας, και όλα αυτά είναι φοβερά. Επομένως, θα ακούσουμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα από σένα, Παναγιώτη. Τα πρώτα σου μουσικά βήματα, επειδή, δηλαδή η παιδεία σου, η μουσική σου κατάλαβε, η κατάρτιση. Γιατί είσαι μουσικός, παίζεις μπουζούκι, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Εγώ κοίταξε να δεις, από μικρούς, βλέποντας όλα αυτά, τέλος πάντων είχαμε και κάποια, φαίνεται έτσι, κλίση, μας πήγανε και τους δύο στο δύο. Εγώ ξεκίνησα από μικρός, από 8 χρονών, ξεκίνησα να κάνω πιάνο. Πιάνο ήταν το πρώτο μου όργανο. Ωραία. Στην αρχή σε ένα τοπικό οδείο και αργότερα στο εθνικό οδείο. Βέβαια, επειδή εμένα, πώς να το πω έτσι, η όρεξή μου ήταν για τα τραγούδια. Δεν ήταν, εγώ ήθελα να παίζω τραγούδια. Δεν μ' άρεσε να κάθομαι να μελετάω τώρα πιανιστικά τώρα και θεωρίες και τέτοια. Και κάποια στιγμή ψιλοβαρέθηκα και έβλεπα τον αδερφό μου που έπαιζε, γιατί ο αδερφός μου έπαιζε κιθάρα. Ναι. Έπαιζα στην κιθάρα, ας πούμε. Με το μάτι, έτσι, όπως έβλεπα να παίζει και εκείνος, σκάλιζα. Με όλα αυτά, ας πούμε, κάπου φτάσαμε στο σχολείο, που εκεί μες στις σχολικές γιορτές, παίζαμε λίγο κιθάρα, λίγο αυτά, και κάπου εκεί μπήκε και το μπουζούκι μέσα στην κατάσταση. Οπότε κάπου εκεί μας πήρε ο παππούς ένα μπουζούκι. Ωραία. Μας το έφερε. Και από εκεί άρχισα να σκαλίζω, τέλος πάντων, και με τις σχολικές παρέες ξεκίνησα κι εγώ σιγά-σιγά, δηλαδή, να παίζω σε μικρά μαγαζάκια. Ταβερνούλες, ξέρω εγώ, αυτά, και παίζαμε. Ήμασταν 2-3 παιδιά, εγώ κιθάρα κυρίως, κάποιο μουζούκι και ένα άλλο παιδί, μπαγλάμα, και τραγουδάγαμε στις ταβέρνες. Σε τι ηλικία, συγγνώμη το που σε διακόπησε. Σε τι ηλικία. Από τι ξεκίνησα να παίζω, από τι ηλικία. Ναι, που λες ότι έπρεπε να είσαι. 16, 15 προς 16. Μικρός. Και εκεί λοιπόν παρουσιάζεται το ενδιαφέρον να ασχοληθώ όντως πιο σοβαρά με την εκπαίδευσή μου στη μουσική, και πηγαίνω στον μεγάλο δάσκαλο της εποχής, βέβαια, αλλά και πιο παλιό, βέβαια, το Θέμη του Παπαβασιλείου. Πολύ γνωστός δάσκαλος μπουζουκιού, αλλά και μουσικής γενικότερα, που έχουν περάσει από την Καραντίνη, Στεργίου, Βιλιάδης, Βασιλάς, όλοι οι μεγάλοι μπουζουσίδες, οι τωρινοί. Στον οποίο εκεί έκανα 8 χρόνια. Και κάπου εκεί, βέβαια, εντάξει, επειδή δούλευα ήδη πριν πάω στο Θέμη, οπότε κάπου εκεί με παρέσυρε η δουλειά. Και σταμάτησα την εκπαίδευση μου. Μάλιστα. Κατάλαβα. Η δουλειά πάνω στο όσον αφορά να παίζει μπουζούκι και τα λοιπά. Ναι, βέβαια. Εγώ όμως σου λέω, έπαιζα πριν πάω στο Θέμη. Ναι. Έπαιζα ήδη κιθάρα. Με το Θέμη έπιασα το μπουζούκι πιο ενεργά, και το τραγούδι, βέβαια, γιατί με έβαλε και πιο έντονα και αυτό στο τραγούδι. Και κάπως έτσι, σιγά-σιγά. Μάλιστα. Περνάσαν 26 χρόνια. 26 χρόνια, και να πούμε ότι σήμερα βρίσκεσαι στο πλευρό της μεγάλης Άννας Βύσης. Ναι, βέβαια. Παίζεις μπουζούκις. Είμαι από το Δεκέμβρη του 2015 μαζί της. Από το 2015, βέβαια, αρκετά χρόνια. Μιας και είπαμε αυτό, για πες μας τώρα για τη συνεργασία και θα ξαναγυρίσουμε. Θα κάνουμε μπρος-πίσω, δεν πειράζει. Την αναδρομή στην πορεία σου και στην πορεία και για τον παππού να μάθουμε. Για πες μας. Εντάξει, τι να πω, ήταν τώρα... Πώς έγινε η συνεργασία, δηλαδή πώς πρέκυψε το να μπεις στο σχήμα της Άννας Βύση και να είσαι μπουζούκι? Εγώ συνεργαζόμουν και γνωριζόμουν και προσωπικά πολλά χρόνια πίσω, καμιά 15 χρόνια πίσω, με τον Παναγιώτη Τζεβά, ο οποίος παίζει ακορντεόν και είναι μαέστρος στην Άννα. Τώρα, μαζί, δηλαδή, στην ουσία την ίδια περίοδο μπήκαμε. Ναι. Τέλος πάντων, είχαμε κάνει με τον Παναγιώτη ένα θεατρικό στο Ρέξ. Είχαμε παίξει τη Γειτονιά των Αγγέλων. Είχα κάνει μια αντικατάσταση, τέλος πάντων, και από εκεί ξανά, γιατί είχαμε χαθεί κάποιο καιρό, ξαναήρθαμε κοντά, και από εκεί με παίρνει τηλέφωνο λοιπόν και μου λέει: ψάχνουμε μπουζούκι, μου λέει, για τη Δύση. Ενδιαφέρεσαι? Λέω: πού είστε, έρχομαι. Τέλος και πήγα και δεν το εννοείται ότι δεν το μετάνιωσα καθόλου. Μια πολύ σοβαρή εμπειρία και καλλιτεχνικά, γιατί μιλάμε για μια, δεν ξέρω ο κόσμος τι εικόνα έχει, ας πούμε, ασχέτως αν σ' αρέσουν τα τραγούδια της ή όχι σε κάποιους, ας πούμε. Είναι μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, και το λέω γιατί την έχω δει από κοντά σε όλες τις στιγμές. Εννοείται αυτό.
και ένα άτομο πραγματικά που έχει να πάρει πάρα πολλά πράγματα σε προσωπικό επίπεδο. Είναι ένα πολύ ισορροπημένο άτομο, πολύ, πολύ σοβαρή στη δουλειά της, πολύ, αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Μάλιστα. Αλλά και χωρίς καθόλου, ενώ είναι μεγάλη στάρ, δεν είναι καθόλου σταριλίκη. Είναι δηλαδή δεν είναι άτομο που θα σου πουλήσει, που θα σου πουλήσει το εγώ είμαι η Άννα Βύση και τελείωσε. Θα... Πώς να σου πω, είναι πολύ, πολύ καλή συνεργάτη. Πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ναι. Σας συμβουλεύει, δηλαδή έχει τύχει να έρθει να σου συμβουλεύει, να σου πει έτσι δύο πράγματα σαν ως μεγαλύτερη. Εντάξει, γιατί είναι μεγαλύτερη. Και με περισσότερη εμπειρία. Κοίταξε, βέβαια. Εννοείται. Καταρχάς είναι το να είσαι δίπλα της είναι συμβουλή από μόνο του. Δηλαδή, σε συμβουλεύει με τις πράξεις της από μόνο του. Μάλιστα. Μια στιγμή έτσι. Είναι, είναι. Μια στιγμή έτσι ιδιαίτερη που έχει ζήσει, γιατί είναι αρκετά χρόνια, δεν είναι ένα και δύο χρόνια. Έχει ζήσει αρκετά μαζί της, φαντάζομαι και συναυλίες και τα λοιπά. Έτσι, μια ιδιαίτερη στιγμή που μπορείς να μοιραστείς με τους φίλους μας εδώ, το www.trekalakatsu.gr, που έχεις με την Άννα Βύση. Κοίταξε να δεις τώρα, ιδιαίτερη στιγμή. Ένα ευτράπελο, κάτι, ξέρω, κάτι που θα ήταν έτσι ωραίο. Να... Όχι, ξέρεις, αυτό που θέλω να το πω έτσι για να το... Γιατί εμένα, ας πούμε, προσωπικά αυτό το πράγμα δεν ξέρω πώς το κάνει η ίδια, βέβαια. Δεν έχει, επειδή δεν έχει καθόλου κόμπλεξ, ρε παιδί μου, ούτε πάνω στη σκηνή, θαυμάζω αυτό που κάνει που δεν νοιάζει τίποτα. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι, δεν θα ρίξει ευθύνη σε κανέναν. Θα πει, παιδιά, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Δηλαδή, θα πει, α, δεν το κατάλαβα εγώ, φταίω εγώ. Δηλαδή, είναι τέτοιο άτομο. Δεν θέλω να πω κάτι πιο ιδιαίτερο. Ωραία, αλλά αυτό πραγματικά μου έχει κάνει τόση εντύπωση. Γιατί σε προσωπικό επίπεδο, ας πούμε, εγώ δεν το καταφέρω εύκολα αυτό. Δηλαδή, και όλοι μας νομίζω ότι κάπου όταν πάει κάτι στραβά ή κάπου ενοχλούμαστε περισσότερο. Ας πούμε, ή προσπαθούμε να βρούμε κάποιον να φταίει συνήθως. Δεν το κάνει ποτέ. Και αυτό μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Έχεις δίκιο. Φοβερή εντύπωση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάλι να ξαναγυρίσουμε στα παλιά, έτσι να πάρω πάσα που είπες ότι ο παππούς σου πήρε μπουζούκι. Έκατσε ποτέ έτσι να σας δείξει λίγο με το μπουζούκι που σου πήρε, να σου δείξει, ρε παιδί μου, δύο πράγματα, να σου δώσει, να σου πει κάποια πράγματα, να συμβουλέψει κάτι, ξέρω εγώ. Κοίταξε να δεις, ο παππούς δεν ήξερε καθόλου μουσική. Αυτό δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ήταν αυτοδίδακτη όλοι τότε. Όχι, δεν ήξερε καν όργανο, δεν ξέρει να παίζει όργανο. Ο παππούς, κυρίως είναι στιχουργός, έτσι. Στιχουργός, ναι, έγραφε. Άλλος όγκος της δουλειάς του είναι στιχουργία. Στο μουσικό επίπεδο όμως, ο παππούς δεν γνώριζε ούτε όργανο να πιάσει τα χέρια, ούτε μουσική θεωρία ή οτιδήποτε. Όπως έγραφε, τι έγραφε. Έγραφε το στίχο, κάπως σιγοτραγουδούσε, πώς να σου πω, τη μελωδία όπως που του ερχότανε, και μετά έφερνε και έναν μουσικό από κοντά. Και του έλεγε, για κάντε έτσι, για αυτό, για δοκίμασε εκείνο. Και έτσι έβγαινε το τραγούδι. Μάλιστα. Δεν υπήρχε δηλαδή, δεν γνώριζε μουσική, ούτε κάποιο όργανο. Κατάλαβα. Όταν είδε σαν να αρχίσει να παίζει την μπουζούκι, τι έλεγε, τι ένιωθε, φαντάζομαι, χαρά, περηφάνεια. Κοίτα, θυμάμαι, θα σου πω τώρα ένα περιστατικό. Θυμάμαι, έχει έρθει ένα πρωί ο Μπάμπης ο Μπακάλης που στείλε. Τρικαλινός κι αυτός, εννοείται, στιχουργός. Λοιπόν. Έτσι. Και έρχεται λοιπόν και μου λέει ο παππούς, να σου πω, για έλα κάτω, μου λέει, να σε ακούσει λίγο ο Μπάμπης, μου λέει. Πήγα και εγώ, πήρα τώρα, μιλάμε, εγώ πρέπει να ήμουν τότε, τώρα 17 χρονών, δηλαδή σαν που είχα ξεκινήσει να δουλεύω και να παίζω, ας πούμε. Εγώ τώρα με κοντρεπόμουν, θα πω τι θα παίξω, τι θα κάνω, πώς να αρχίζω να τραγουδάω. Ο Μπακάλης τώρα, ήταν και τέτοιος ο χαρακτήρας του βέβαια. Ξέρεις, μου έκανε με την καλή έννοια, μου έκανε τις παρατηρίες. Για δοκιμάζει, κάντο έτσι, για κάντο αυτό, για τραγούδα έτσι. Εγώ έβλεπα τον παππού. Ας το παιδί ρε να τραγουδήσει, λέει. Σταμάτα. Μου άρεσε, δηλαδή, ενώ αισθανόταν έτσι. Περηφάνεια, ας πούμε, πώς να το πω. Ναι. Και είναι αλήθεια ότι έχεις μια, να πούμε κιόλας τώρα, ότι έχεις μια πολύ ωραία λαϊκή φωνή, την οποία μπορούν όλοι να την ακούσουν, γιατί εκτός από μπουζούκι ο Παναγιώτης ο Κολοκοτρώνης. Τραγουδάει κιόλας και κυκλοφόρησε πρόσφατα, δεν κάνω λάθος, και το νέο CD, ναι. Απλά και λαϊκά, το οποίο αξίζει να το ακούσετε, γιατί είναι όλα τα τραγούδια ένα και ένα, και η φωνή του είναι πραγματικά, είναι αυτό η καθαρά η λαϊκή φωνή. Πάμε να πούμε για το CD, όπου μέσα έχεις και ένα τραγούδι κυκλοφόρητο του παππού, το παρελθόν, αλλά πες με εσύ, έτσι θέλω
Να μας τα πεις και για το CD. Λοιπόν, το CD αυτό καταρχάς είναι η πρώτη μου προσωπική δουλειά. Δεν έχω ξανακάνει προσωπική δουλειά. Έχω κάτι συμμετοχές εγώ από εδώ και από εκεί, αλλά είναι η πρώτη μου ολοκληρωμένη δουλειά. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Σε αυτός ο δίσκος έχει ένα τραγούδι στίχους και μουσική ακυκλοφόρητο του παππού μου, που θα πούμε μία μικρή ιστορία σε λιγάκι. Ωραία. Και ένα τραγούδι δικό μου. Που είναι το έχω γράψει και εγώ ένα τραγούδι. Είναι το απλά και λαϊκά. Είναι το απλά και λαϊκά. Το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Ο δίσκος αυτός, να πω λίγο τους συντελεστές, τα περισσότερα τραγούδια. Εννοείται φυσικά. Ο Πανταζόπουλος, ο Σταμάτης ο Πανταζόπουλος, ο οποίος είναι πια και φίλος, ας πούμε, πέρα από συνεργάτης. Αυτός έτσι μου ανακοίνησε το ενδιαφέρον για να κάνουμε ένα δίσκο ολοκληρωμένο. Ωραία. Και έχουν σε μουσική τα περισσότερα ο Γιώργος Τσακαράγκας, πολύ προσωπικός μου φίλος και μουσουξής και αυτός αρκετά γνωστός. Ο Κώστας ο Τουρμούξης, ο Δημήτρης ο Δαλαβάγκας και ο Χρήστος ο Γρηγορίου και αυτός τρικαλινός. Ναι. Ο Χρήστος, δυστυχώς ο Χρήστος έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας. Πολύ φίλος μου. Τέλος πάντων, μην τα θυμόμαστε. Λοιπόν, και έχουμε και ένα τραγούδι επανεκτέλεση του Τάκη Σούκα και του Ρεκλή Παπασιδέρη, το «Είσαι εγωίστρια πόλη», που έλεγε ο μεγάλος Κώστας Κόλλιας. Έτσι. Λοιπόν, οι συντελεστές λοιπόν του δίσκου είναι αυτοί. Έχει κυκλοφορήσει από την πρόταση Music. Ωραία. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Υπάρχει σε όλα τα. Πώς θα το βρούνε το. Πώς θα το βρούνε το CD. Υπάρχει σε όλες τις πλατφόρμες. Αν θες, μπορούμε να βάλουμε από κάτω από το βίντεο link από τις. Εννοείται. Και στο Spotify παντού κυκλοφορεί. Ωραία. Πώς αισθάνεσαι. Να πούμε λίγο αυτό. Να πούμε λίγο αυτό για τον παππού, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά, εννοείται. Εμείς το 99 που πέθανε ο παππούς μου, προσπαθήσαμε να τακτοποιήσουμε όλο το αρχείο του, τα πράγματά του, τα αυτά του, να βάλουμε μια σειρά. Και μέσα σε αυτά, λοιπόν, έχω βρει δύο μικρά ψηφιακά κασετάκια που γράφανε τότε στο στούντιο, τα DAT που λέμε. Εγώ δεν ήξερα κιόλας τότε, γιατί δεν ασχολιόμουν με στούντιο, ας πούμε, δεν γνώριζα περί τίνος πρόκειται. Λέω, τι είναι αυτά. Πάω σε ένα, βρίσκω ένα στούντιο που έχει DAT και πάω και τα γράφω. Και τι έχει μέσα λοιπόν αυτό. Το ένα κασετάκι έχει ορχιστρικά, δηλαδή χωρίς φωνή, παιγμένα κάποια ακυκλοφόρητα τραγούδια του παππού μου, τα οποία τα έχει γράψει και τα έχει ενορχιστρώσει ο Νίκος Τατασόπουλος, ο οποίος τότε είναι πιτσιρικάς και έχει έρθει από τον Μπέρκλεϊ στην Αμερική, μόλις και σπουδάζει, ας πούμε, το παιδί. Ναι. Και κάναμε και παρέα με τον παππού μου και κάποιος συνεργαζόταν. Λοιπόν, τι έχει αυτό, λέω, φοβερό. Μετά ακούω και το άλλο και έχει τα ίδια τραγούδια, τα έχει παίξει ο Σπόρος, ο Γιάννης Σταματίου που λέμε, ο μεγάλος παλιός μουζουξής. Ναι. Και τα έχει τραγουδήσει πια ο παππούς. Τα έχει βάλει τη φωνή του από πάνω και έχουμε στίχο και μελωδία. Και λέω, εγώ βέβαια τότε δεν είχα θάρρος τώρα να πω θα ασχοληθώ, να τραγουδήσω, να κάνω να δείξω. Αυτό μιλάμε, έγινε σου λέω πριν 20 τόσα χρόνια. Ναι. Και τα έκανα συνδύτερος και τα αφήνω σε ένα σιρτάρι. Και με το που ξανά έπιασα να κάνω δίσκο, λέω, τώρα λέω ένα τραγούδι από αυτά τουλάχιστον δεν γίνεται να μην μπει. Και διάλεξα, ας πούμε, το παρελθόν, το οποίο έτσι θεωρώ ότι είναι και το πιο κοντά, πώς να το πω, ότι μπορεί να ακουστεί και στη σημερινή εποχή σαν στίχος. Έτσι, να αφορά και κάποιον περισσότερο κόσμο πια. Έχει κι άλλα, βέβαια. Έχει κι άλλα, τα οποία επιφυλάσσομαι κάποια στιγμή να. Σκέφτεσαι. Να τα. Ναι, μωρέ, εντάξει, ναι. Σκέφτεσαι. Γιατί. Και για λόγους, ας πούμε, πώς να το πω, έτσι, και συναισθηματικούς. Έτσι. Πώς και ποιος σε παρότεινε να γράψει, να φτιάξει ένα CD και να τραγουδήσει, γιατί λέμε ότι τόσα χρόνια παίζεις μπουζού, κοιτάξει, έχεις κάποιες συμμετοχές, αλλά τώρα είναι αλήθεια ότι εμφανίζεσαι στον κόσμο ως τραγουδιστής. Έτσι δεν είναι. Επομένως, ποιος ήταν έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια παίζω, τραγουδάω κιόλας, δηλαδή σε όλα τα μαγαζιά ως τραγουδιστής που παίζει ένα όργανο, εμφανίζεται. Απλά τώρα σου λέμε παρότερο να σταμάτησε ο Πανταζόπουλος. Δηλαδή, είχαμε ήδη γράψει τρία τραγούδια με τον Γιώργο τον Τζακαράκα και τα είχαμε έτοιμα. Και τα είχαμε αφήσει σε μια άκρη, δεν ασχολιόμασταν. Με είδανε τα παιδιά λοιπόν ο Σταμάτης ο Πανταζόπουλος, με βλέπει στο αλάτι της γης, κάνει μια συμμετοχή. Είχαν κάνει ένα αφιέρωμα στους Θεσσαλούς. Ναι. Και με ακούσαν από εκεί και μου λένε, α, θα πεις αυτό το τραγούδι. Και μου είχαν το βαριά τραγούδι. Είναι το οποίο. Το CD. Ένα ζεμπέκικο. Πολύ ωραίο έτσι, είναι όντως ζεμπέκικο, ναι. Του Κώστα του Τουρμούκη η μουσική. Λοιπόν, και από εκεί με πιάσανε και μου λένε να σου πω,
δεν καθόμαστε να κάνουμε ένα δίσκο. Δηλαδή, αυτό έχει τέσσερα κομμάτια. Το τι έκανε, τέσσερα κομμάτια. Πάμε να κάνουμε μια δεκάδα. Και κάπως έτσι προχωρήσαμε και λίγο-λίγο-λίγο μαζευτήκαν τα κομμάτια. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Να γυρίσουμε πάλι έτσι να πούμε κάποια πράγματα και του παππού. Έτσι αξίζει δηλαδή να αναφέρουμε έτσι. Ναι, ναι, νομίζω ότι θα ενδιαφέρει αρκετά και τον κόσμο να ακούσει πέντε πράγματα, γιατί ίσως ο παππούς είναι και από τις περιπτώσεις των δημιουργών που πολλοί κόσμοι δεν έχει συνδέσει το όνομά του με τα τραγούδια που έχει γράψει. Ισχύει. Γιατί έχει γράψει πολλά και σπουδαία τραγούδια. Δεν... Δηλαδή τώρα θα καταλάβει ο κόσμος. Για πες μας έτσι μερικά τραγούδια. Να πούμε, το Απόψε Φύλαμε, το Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα, το Εγώ το Πλουσιόπεδο που είναι και το πρώτο τραγούδι που έχει γράψει. Το πρώτο. Το Έφυγες και Πού Μ' Αφήνεις. Κάτσε να μην ξεχάσω και πολλά. Το άλλο την έδιωξα αυτό που μου αρέσει να πουλεί. Την έδιωξα και όμως. Την έδιωξα όμως την αγαπώ. Εγώ με την αξία μου. Έχει κορμί αράπικο. Κοινωνία ένοχη. Τι όμορφη που ήσουν κλαις. Και να πω. Μου γράφει η διαγιά μου αυτό. Αυτό είναι αλήθεια ότι είχα δει μια συνέντευξη στην Ετένα της Μπίλιος Τσουκαλά. Καλά, καλά. Μπράβο, στο Έχει Γούστο, όπου ήταν ο μπαμπάς σου και είχαν κάνει ένα φέρμα στον παππού σου και ήταν και η γιαγιά σου εκεί πέρα και λέγανε έτσι το τραγούδι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Τέτοια κούκλα και τσαχπίνα, υπάρχουν και καλά παιδιά, είδα και έμαθα κυρά μου. Σου λέω πάρα πολλά, δηλαδή, με γράψαν το Θοδωράκι, τραγούδια, σε ποιο βουνό. Πολλά τραγούδια. Πολλά τραγούδια. Και να πούμε ότι... Το κορίτσι από ψεθέλη. Πολλά. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι από τα τραγούδια που μας ανέφερε ο Παναγιώτης, τα παραπάνω και από τα μισά τα έχει πει ο Καζατζίδης. Άρα γι' αυτό είπα εξ αρχής, που είπαμε στην αρχή, ότι στην ουσία ανέδειξε το Στέλιο Καζατζίδη ο Χρήστος Κολοκοτρώνης. Κοίταξε, θα έλεγα ότι ο Στέλιος, εντάξει, επειδή ήταν μεγάλη φωνή και πριν γίνει ο μεγάλος Καζατζίδης. Οι συνεργασίες αυτές, δηλαδή με τον Δερβενιώτη, με τον Χιώτη, με τον Χρυσίνη, αυτές οι συνεργασίες εκεί κυρίως, είναι αυτές που είπε ο Στέλιος πια τα μεγάλα τραγούδια της εποχής του 50, βέβαια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ναι. Ο Στέλιος, εντάξει, μετά το 60 είπε και Θοδωράκη, είπε και Χατζηδάκη, είπε και Λοΐζο, είπε και ένα χάρο πράγματα, έτσι. Εννοείται, ναι. Αλλά τη δεκαετία του 50, δηλαδή αυτή τη δεκαετία που ξέρουμε τα τραγούδια της μάνας, της ξενιτιάς, της κοινωνικής αδικίας, αυτά. Αυτά τα πολλά είναι του Κολοκοτρώνη, ας πούμε. Μάλιστα. Τι σου λέει ο κόσμος τώρα, σε γνωρίζουν οι μουσικοί κατά κύριο λόγο και μαθαίνουν ότι είσαι ο εγγονός του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Τι σου λένε, πώς αντιμετωπίζουν, τι λένε. Φαντάζομαι από κάποιους θα έχεις ακούσει και ιστορίες για τον παππούς που μπορεί να τον έχουν γνωρίσει. Πώς είναι, για πες μας. Κοίταξε, αυτό κυρίως μπορώ να σου πω όταν ήμουν εγώ πιο μικρός, δηλαδή όταν ξεκινούσα και μιλούσα με κόσμο έτσι πιο μεγάλο. Εσύ είσαι ο γονός του Χρήστου, ξέρω εγώ. Καταρχάς, αυτό που είχε κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι δεν βρήκα έναν άνθρωπο που να μην πει «Άρεσε, ο Χρήστος τότε με βοήθησε, μου έκανε αυτό, μου έδωσε τραγούδι, με πήρε στην τάδε δουλειά». Δηλαδή δεν υπήρχε κόσμος που να μην πει έναν καλό λόγο. Όλοι, ναι. Γιατί ο παππούς, για να πούμε και δύο πράγματα έτσι για τον κόσμο, για να ο παππούς μου, να ξεκίνησε τη δεκαετία του 50, έτσι, ναι. Στη χουργία. Και κράτησε μέχρι και πολύ αργά, δηλαδή, γιατί ο παππούς τραγουδούσε κιόλας, όχι τα τελευταία, από το 60 και μετά ξεκίνησε και να τραγουδάει. Ναι. Και έκανε και προσωπικούς δίσκους και λοιπόν. Και μάλιστα είχε μεγάλη επιτυχία ως τραγουδιστής. Παρότι δεν ήταν ιδιαίτερα τεχνίτης τραγουδιστής, ενώ δεν είχε φωνή που ξέρουμε τους μεγάλους τραγουδιστές, όμως είχε πολύ καλή επικοινωνία με τον κόσμο. Δηλαδή, καταλάβαινε τι ήθελε ο κόσμος, ας πούμε, και ήταν και θεατρικός τραγουδιστής. Μάλιστα, πολύ. Ωραία. Παππούς, λοιπόν, είχε και μαγαζιά. Παππούς από το 60 και μετά ξεκίνησε και είχε μαγαζιά στον Γκάζι, στην Ιερά Οδό, στο... Μεγάλα μαγαζιά δηλαδή, του Μπιχιπότσου, του Ζαμπέτα, ήταν κόσμο. Οπότε θέλω να σου πω ότι ήταν άνθρωπος που ήταν πολύ μέσα στη νύχτα με την καλή έννοια. Της πιάτσας, θα πούμε έτσι, θα το πω πιο λαϊκά. Της πιάτσας, ακριβώς.
άμα δεις, υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία με τον Στράτο Διονυσίου, ναι, τα πολύ μετά, αυτό πρέπει να είναι τέλη δεκαετίας 80, mm, που, σκύ, που φοράει ένα άσπρο σακάκι ο Στράτος, ναι, και, του, και σκύβει και του δίνει ένα λουλούδι στο πρώτο τραπέζι. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει ο παππούς σε μαγαζί και να μην έχει πρώτο τραπέζι να κάτσει. Ήταν μεγάλος γλυντές, μεγάλος κουβαρντάς. Μάλιστα. Κατάλαβα. Ο Στράτος πάντα, ήταν από αυτούς που πάντα έλεγε, επειδή του είχε δώσει, ας πούμε, την πρώτη μεγάλη επιτυχία, το εγώ δεν είμαι ένοχος, δεν υπάρχει εκπομπή, άμα δεις όποια εκπομπή και να δεις, και των παιδιών του ακόμα, ναι, ναι, όποια εκπομπή και να δεις, πάντα λένε και τον Χριστό. Το τραγούδι αυτό. Πάντα. Πάντα. Μάλιστα, φοβερά, φοβερά πράγματα. Δηλαδή. Φοβερά πράγματα, βλέπετε, έτσι μαθαίνουμε πολύ ωραία πράγματα. Από τον μπαμπά, έτσι, τι, γιατί είπαμε και πριν off the record ότι ο παππούς έφυγε το 99, εσύ ήσουν μεν 20 χρονών, αλλά εντάξει, ο παππούς άρχισε να πέφτει όπως και το κάνεις, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος. Αλλά φαντάζομαι ότι έχεις πολλές ιστορίες έτσι, από τον πατέρα σου και από τη θεία σου και από τη γιαγιά, η οποία γιαγιά έφυγε πιο μετά, έτσι δεν είναι, από τον παππού, από τη ζωή. Η γιαγιά έχει φύγει το 17. Τώρα δηλαδή δεν είναι. Πρόσφατα, άρα. 34 χρόνια. Άρα έχεις ιστορίες πολλές έτσι για πέρα, αξίζει ρε παιδί μου κάτι, όλο, θα έχεις ακούσει πολλά πράγματα, κάποια πράγματα θα τα μοιραστούμε εδώ πέρα, να μάθουν και οι φίλοι μας, οι Τρικαλινοί εδώ πέρα που θα δούνε την συνέντευξη. Κοίταξε να δεις τώρα, όπως σου είπα, όπως σου είπες και πριν, έτσι, off camera, αυτό που είπαμε είναι ότι, εντάξει, ο παππούς εγώ όταν τον γνώρισα είχε ήδη ταλαιπωρηθεί με πολλά, είχε περάσει κάποια εγκεφαλικά, ήταν ήδη ταλαιπωρημένος. Και όσον αφορά έτσι από τέτοιου είδους ιστορίες, δεν ήταν πολύ, πολύ ανοιχτός, ας πούμε. Δεν είναι, η επικοινωνία ήταν πιο δύσκολη. Επίσης, ο πατέρας μου, να σου πω την αλήθεια, γενικώς δεν ήταν πολύ υπέρ του να ασχοληθώ με τη μουσική. Δηλαδή, και εκείνος σταμάτησε νωρίς. Δεν ήταν πολύ υπέρ, όχι. Για ποιο λόγο? Σταμάτησε και εκείνος νωρίς τη μουσική. Για ποιο λόγο όμως ήταν αρνητικό? Θεωρούσε ότι. Εντάξει, βέβαια εκείνος θυμάται και τις πιο παλιές εποχές, η αλήθεια είναι. Που ήταν τα πράγματα λίγο πιο. Πώς να το πω. Ίσως λίγο πιο άγρια. Πιο άγρια, ίσως. Ναι, ναι. Θεωρούσε ότι δεν είναι δουλειά, ας πούμε, για να στηριχτείς έτσι. Να... Ναι. Εντάξει, σε σαν μουσική να ασχοληθείς, σου λέει ρε παιδί. Αλλά... Ναι, οπότε γενικώς αποφεύγαν να μιλάμε πολύ για τέτοια πράγματα. Κατάλαβα. Κατάλαβες πώς το λέω. Ναι. Οπότε τέτοιες τύπου ιστορίες, όπως το λες, δεν πολύ έχω να σου πω ιστορίες προσωπικές εγώ ή οτιδήποτε. Αυτό όμως που έχω να σου πω είναι ότι, ότι όταν ανακάλυψα τον παππού μου, ο παππούς μας έβαλε κάποια στιγμή να γράψουμε το ρεπερτόριό του. Δηλαδή να ήσουμε να καταγράφουμε τα τραγούδια του, μας έδινε κασέτες, γιατί έχεις κασέτες τότε. Είναι κασέτες. Αρχίσαμε σιγά σιγά με τον αδερφό μου να γράφουμε σε τετράδια, να γράφουμε τους στίχους των τραγουδιών και να καταγράψουμε το ρεπερτόριο. Πολύ καλό. Από εκεί λοιπόν, ξεκίνησα να μαθαίνω τα τραγούδια του. Δηλαδή και έβλεπα, μα και αυτό δικό του, και αυτό δικό του. Δηλαδή, αυτό το συνέστημα μπορώ να σας μεταφέρω. Δηλαδή, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Η τραγούδια που εγώ τα γράψα, δεν ήξερα ότι είναι δικά. Δηλαδή, τώρα, θυμάμαι όταν ήξερε ποιο είμαι εγώ, ας πούμε. Ναι. Ένα τραγούδι που όταν το πρώτο άκουσα, λέω, πω, τι τραγούδι είναι αυτό. Και γύρναγα το δίσκο και λέω, Κολοκοτρώνε. Ωραία. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα, ακόμα και, δηλαδή το σκέφτομαι αυτό, θέλω να κάνω κάποια στιγμή μια καταγραφή των τραγουδιών του σε τραγούδια που δεν τα ξέρει ο κόσμος και είναι καταπληκτικά. Δηλαδή το αν ήξερε ποιος είμαι εγώ π.χ. είναι, νομίζω, εντάξει, βέβαια οι άνθρωποι ασχολούνται με το λαϊκό, το ξέρουν. Ναι. Ο πολύς ο κόσμος δεν το ξέρει. Ισχύει. Δηλαδή αυτό πρέπει να μάθει, έχει πλούτο, μιλάμε ο παππούς ότι έχει, ίσως να έχει και πάνω από 1500 κομμάτια δισκογραφία. Αξίζει πραγματικά να ασχοληθείς και να κάνεις αυτό και θα είναι μεγάλη κληρονομιά και για εμάς τους νεότερους που δεν γνωρίζουμε έτσι με λεπτομέρεια τόσα πράγματα. Μάλιστα. Τώρα όμως, μου γεννάς την ερώτηση, ο παπάς ήταν αρνητικός, είπες. Τώρα όμως που βλέπει ότι ο γιος είναι κοντά στην αναβίωση τώρα με τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, τι λέει? Εντάξει, κοίταξε να δεις, προφανώς, όχι προφανώς, σίγουρα ό,τι έχει υποθεί, έχει υποθεί με καλή πρόθεση και καλό, πώς να σου πω ρε παιδί μου, και με καλή θέληση, ας πούμε. Εντάξει, σίγουρα καμαρώνει, τα βλέπει,
η αλήθεια είναι βέβαια ότι όπως και να έχει, η δουλειά η συγκεκριμένη είναι σκληρή δουλειά, είναι δύσκολη δουλειά. Δηλαδή, για να πεις ότι επιβιώνω και στηρίζομαι σε αυτό το πράγμα, θέλει πολλά κόστη, θέλει το μάχη. Ναι. Να ψάχνεις κάθε τρεις και λίγο για άλλο μαγαζί, για άλλη δουλειά. Εντάξει, άλλοι είμαστε πιο τυχεροί. Εγώ τώρα με την Άννα, εντάξει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μια δουλειά πολύ δύσκολη. Και είναι και μια δουλειά που θέλει και συνεχώς μελέτη, θέλει συνεχώς να είσαι... καταλαβαίνεις. Δηλαδή, να εξελίσσεις, να γίνεις καλύτερος συνεχώς. Βέβαια. Αυτό είναι και το ωραίο, βέβαια. Έτσι, μάλιστα. Να θυμηθώ μια χρονιά που ήσουν καλεσμένος εδώ από το Δήμο Τρικαίων, στα Τρίκαλα, όπου ονομάστηκε μια πλατεία εδώ στην πόλη μας, Χρήστος Κολοκοτρώνης, και έπαιξες έτσι. Για πες μας γι' αυτό, τι θυμάσαι και πώς ήταν αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση, η τιμή προς τον παππού. Ήταν πολύ συγκινητικό. Καταρχάς, είχα την ευκαιρία να φέρω και τα παιδιά μου μαζί, όλη μου την οικογένεια, που ήθελα να το δούνε αυτό. Είπα έτσι και δύο λόγια. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και το Δήμαρχο, και τον Στέλιο τον Καραγιώργο που ασχολήθηκε, και τη Σοφία την Αλεστά που τότε είχαμε συνοηθεί για όλη την εκδήλωση. Πολύ τιμητικό και συγκινητικό. Είπα και 2-3 τραγούδια εκεί πέρα με τα παιδιά. Βλέπω ότι υπάρχει μια συνέχεια στα Τρίκαλα και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή, είδα νέα παιδιά να παίζουν, είδα δομές μέσα και στο Μουσείο Τσιτσάνη, υπάρχει και το στούντιο και γίνονται παραγωγές, γίνονται δουλειές. Δηλαδή, είναι ζωντανό το κλίμα. Και θα γίνει και ένα μουσείο. Δηλαδή, ναι, θα γίνει και το. Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι με πήγανε και στο μουσείο. Τότε βέβαια εντάξει δεν υπήρχε, είδα το κτίριο μόνο. Ναι. Και μάλιστα έχω δεσμευτεί και στο Στέλιο ότι θα βοηθήσω και με υλικό κάποια πράγματα του παππού μου που μπορώ να δώσω για το μουσείο. Πολύ ωραία. Το περιμένω έτσι με πολύ χαρά. Αυτό εμένα μου αρέσει, ότι δεν μένει ένα. Πώς να το πω. Δεν μένει κάτι έτσι απλά για να το θυμόμαστε. Μένει κάτι το οποίο τροφοδοτεί τις επόμενες γενιές. Σωστό. Να δημιουργήσει νέους δημιουργούς, νέους καλλιτέχνες, δηλαδή να... Έτσι, έτσι. Να υπάρχει μια ωραία ροή γύρω από αυτό. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Και για να πούμε έτσι, γιατί κάποιοι μπορεί να μην καταλάβουν, θα γίνει το Μουσείο των Τρικαλινών Μουσικών, εκτός από το Μουσείο Τσιτσάνη, όπου θα υπάρχει για τον Χρήστο Κολοκοτρώνη, τον παππού του Παναγιώτη, και για τους άλλους, για τον Απόστολο τον Καδάρα, τον Κώστα τον Βίρβο, τον Πάπη τον Μπακάλι και τον αυτούς. Τον Σαμολαδά, μπράβο, για όλους αυτούς τους μεγάλους. Δεν ξέρω αν θα είναι και ο Μητροπάνος σαν τραγουδιστής. Ναι. Πάντως θα είναι για όλους αυτούς τους μεγάλους έτσι, δημιουργούς που έβγαλε η πόλη μας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πώς βλέπεις το μέλλον, έτσι υπάρχουν μελλοντικά σχέδια που μπορούμε έτσι να πούμε? Κοίταξε να δεις, εγώ πάντα δεν κάθομαι ήσυχος και με το που τελείωσε ο δίσκος ξεκίνησα καινούργια τραγουδία. Έχω και κάποια έτοιμα. Αυτό που προσπαθώ είναι πια να δούμε ποια είναι και η θέση μας απέναντι στον κόσμο. Δηλαδή προσπαθώ να δω τι θέση μπορεί να έχει, τι θεματολογία που μπορεί να έχουν. Γιατί εντάξει, ο δίσκος που έκανα ήταν ένας δίσκος έτσι, πώς να το πούμε, λίγο παλιά σκοπής. Ναι. Δηλαδή ενώ τραγουδιών που θα γραφόντουσαν το 80 παράδειγμα. Στιχουργικά μιλάω και ενορχιστρωτικά και συνθετικά. Ναι, ναι. Όντως, είναι παλιό λαϊκό. Είναι, όχι τόσο παλιό βέβαια όπως του παππού τα τραγούδια ενώ του 50 και του 60, αλλά οπωσδήποτε παλιότερης νοοτροπίας. Τώρα θέλω να δω τι μπορούμε να γράψουμε σήμερα που να θεωρηθεί το πιο σύγχρονο λαϊκό. Αλλά όχι στην ευτέλεια, ας πούμε, που παρουσιάζεται το λαϊκό. Ξέρεις, αυτή τη στιγμή λέμε λαϊκό και μπορεί να θεωρούμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά μπορεί να θεωρούμε πράγματα που δεν είναι ακριβώς λαϊκά. Που δεν είναι λαϊκά. Δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή, κάπως θα ήθελα να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει το λαϊκό τραγούδι στις μέρες μας. Ναι. Αυτό όπως καταλαβαίνεις, βέβαια έχει πολλή δουλειά και πολλή σκέψη και πολύ τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είμαι σε καλό δρόμο. Τώρα είμαι στη φάση της δημιουργίας, δηλαδή. Έτσι πιστεύω ότι τα καλύψαμε και σχεδόν όλα. Έτσι να πλησιάζουμε σιγά σιγά προς
στο τέλος της όμορφης αυτής κουβέντας και θα είμαστε εδώ φυσικά να ξανακάνουμε πάλι και άλλες συνεντεύξεις. Πάντα θα έχεις κάτι να μοιραστείς μαζί μας, τόσο προσωπικό όσο και με τον παππού, μιας και είπαμε ότι έχεις δουλειά να κάνεις μπροστά με τα τραγούδια. Ο Χρήστος Κολοκοτρώνας εξάλλου δεν μπορεί να, πώς λένε, να παρουσιαστεί μέσα σε μια τόσο μικρή συνέντευξη. Πρέπει να γίνουν αφαιρώματα και αφαιρώματα και συνεντεύξεις πολλές για να μπορούμε να αντιληφθούμε το μεγάλο έργο που μας άφησε. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, επομένως έτσι για το τέλος έτσι ένα δικό σου σχόλιο, κάτι, ένα μήνυμα που θες να περάσεις στους φίλους μας στο www.trikalakatsu.gr που θα δουν τη συνέντευξη και να κάνουμε την αποφώνηση. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω και εσένα προσωπικά για την πρόσκληση και για την όμορφη συνέντευξη. Να ευχαριστήσω και τον κόσμο που έκατσε μέχρι τώρα να μας ακούσει. Και βέβαια θα ήθελα να πω ότι επειδή, όπως είπαμε, τα Τρίκαλα είναι μια πόλη η οποία αγαπάει το λαϊκό, αποδεδειγμένα αγαπάει το λαϊκό τραγούδι, το έχει συνεισφέρει τα μέγιστα, ας πούμε, σε αυτό που λέμε λαϊκό, να προσπαθεί ο κόσμος να στηρίζει τις καινούργιες προσπάθειες. Δηλαδή να στηρίζει, γιατί από εκεί θα καταλάβουμε τι θέλει ο κόσμος. Από εκεί θα δούμε. Δηλαδή, όταν αρχίσουν και στηρίζουν έμπρακτα κάποια πράγματα, εκεί θα δούμε τι μπορεί να γίνει παραπέρα. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον του κόσμου θα τροφοδοτήσει και τους νέους καλλιτέχνες να δούνε προς τα πού θα καθοδηγήσουμε την κατάσταση. Όταν κάνουμε δηλαδή μια καινούργια δουλειά, η οποία ίσως να έχει κάτι να πει, αν κάποιος θέλει να τη στηρίξει, να τη στηρίζει. Και δεν το λέω οικονομικά, το λέω έμπρακτα, ας πούμε. Εννοώ να έρχεται να πηγαίνει στις συναυλίες, να πηγαίνει στα μαγαζιά, ακόμα και να παρακολουθεί στο YouTube, να αγοράζει τα CD. Δηλαδή, κάπως να στηρίξουμε τους καλλιτέχνες. Γιατί βλέπουμε ότι, ας πούμε, το κράτος σε πρώτη φάση ήταν το πρώτο, ο πρώτος τομέας που έπληξε ήταν οι καλλιτέχνες. Ας μην το κάνει και ο κόσμος, να το πω. Να το πω κάπως έτσι. Σωστά. Πολύ ωραία. Και με αυτό έτσι το πολύ σημαντικό και ωραίο μήνυμα. Σε ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου πάρα πολύ για τα όσα ωραία έτσι μοιράστηκες μαζί μας. Πάντα το www.trikalakatsu.gr να ξέρεις ότι είναι κοντά σου, δίπλα σου, έτσι να παρουσιάζουμε και τις δουλειές σου και τις συνεργασίες σου και οτιδήποτε κάνεις. Και θα χαρούμε φυσικά και να έρθεις και από κοντά εδώ στα Τρίκαλα να γνωριστούμε και να κάνουμε και εδώ έτσι κάποια συνέντευξη. Να ξανά έρθω, βέβαια. Αφαίρεμα. Λοιπόν, με αυτά. Αγγουλίνα, παρότι δεν το είχαμε συνεννοηθεί, να σου κάνω και εσένα έτσι μια έκπληξη. Θα ήθελα να σου πω ένα κουπλέ ρεφρέν από ένα τραγούδι του παππού, έτσι να μας μείνει. Εννοείται, με χαρά, με χαρά, εννοείται, με χαρά. Και να πούμε κιόλας ότι είσαι στο στούντιό σου, στο σπίτι που φαίνεται. Είμαι στο στούντιό μου, βέβαια. Πάμε, εννοείται, πάμε, με χαρά. Στο κατοφλί ένα γράμμα πεταμένο και στην πόρτα κρεμασμένα τα κλειδιά. Έτσι βρήκα σκοτεινό και ρημαγμένο το φτωχό μας το σπιτάκι μια βραδιά. Έφυγες και που μ' αφήνεις ένα σπίτι πώς το κλείνεις. Έφυγες και που μ' αφήνεις ένα σπίτι, πώς το κλείνεις. Τέλεια, τέλεια, μπράβο. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πήρατε μια γεύση, φίλες και φίλοι, από την πολύ ωραία φωνή του Παναγιώτη, που μένως αξίζει να καθίσετε και να βρείτε και να ακούσετε το δίσκο απλά και λαϊκά, το οποίο θα υπάρχει και στην συνέντευξη που θα ανεβάσουμε στο www.trikalakatsu.gr. Να μας ακολουθείτε, να αγαπάτε τον πολιτισμό, την τέχνη. Βλέπετε ότι προσπαθούμε και τον υπηρετούμε στο www.trikalakatsu.gr, το πρώτο πολιτιστικό και πλέον ειδησιογραφικό site. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Γεια σας.